ατύχημα μετά από σύγκρουση οχήματος με τρία δεσπότα γαϊδουράκια σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στον δρόμο Γιαλούσας Ριζοκαρπάσου, λίγο μετά τον Άγιο Θέρισο. Ο οδηγός Ελληνοκύπριος, ο οποίος διαμένει στις ελεύθερες περιοχές και κατευθυνόταν προς το Ριζοκαρπάσο. Τα συμπαθέστατα τετράποδα διασταύρωναν εκείνη τη στιγμή ανυποψίαστα τον δρόμο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Δυστυχώς και τα τρία γαϊδουράκια έχασαν τη ζωή τους. Γύρω στις 5-5.30 το πρωί είχα μπει στον δρόμο, που λέμε πετακτήγα στον δρόμο και τα χτύπησε. Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι καλά στη ζωή, μόνο καταστράφηκε το αυτοκίνητο. Τα τροχαία ατυχήματα με γαϊδουράκια, όπως δηλώνει στον Α, ο κοινοτάρχης του κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου, είναι συχνό φαινόμενο. Στο συγκεκριμένο δρόμο έχουν γίνει αρκετές φορές δυστυχήματα με γαϊδουράκια και ευθεία δρόμο και πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν αρκετή ταχύτητα, γιατί όταν είναι και νύχτα προπαντός, δεν προλαβαίνει να αντιδράσεις. Είναι απόγονοι των γαϊδουριών που αφέθηκαν στην Ήπεθρο μετά την τουρκική εισβολή, όταν οι Ελληνοκύπροι ιδιοκτήτες τους αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς, είτε αδυνατούσαν να τα συντηρούν. Σήμερα περίπου μπορεί να είναι 2 με 2.500. Είχε ξεκινήσει κάτι να γίνεται το 2015 για να περιφράξει μια περιοχή περίπου 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Θα γίνει μια σύσκεψη αυτές τις μέρες για το πώς θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν για να περιφράξουν αυτό το σημείο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε συνεργασία με τις ειδικές επιτροπές. Τα γαϊδουράκια της Καρπασίας έχουν γίνει διάσημα σε όλο τον κόσμο μέσα από ρεπορτάζ που παρουσίασαν ξένα δίκτυα και πρακτορία όπως το Euronews και το Reuters. With a little help from humans passing through, wild donkeys in northeast Cyprus aren't shy when it comes to filling their stomachs. Ξένοι YouTubers έχουν επίσης προβάλει τα κυπριακά άγρια γαϊδούρια, με πιο πρόσφατο το βίντεο του John Harris με εκατοντάδες χιλιάδες προβολές. They stop traffic. They're on the road. They just don't care.